Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά. Προχωρούμε λοιπόν στο άνοιγμα των σχολείων μα με καινοτομίε. Mm -hmm. Τι εννοώ με καινοτομίε, Θα σα πω μια ενδεκτική. Το λοήμερο σχολείο. Το λοήμερο σχολείο, το οποίο έω τώρα τελείωνε στι 4 η ώρα το απόγευμα πλέον στο 50% των τμήματων της χώρας θα τελειώνει στις 5,5. Είμαστε σε φάση συνύπαρξης με την πανδημία, σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας, τονίζοντας πως τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί το πρωτόκολλο λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων σε σχέση με την πανδημία. Έχουμε φύγει από τη λογική του συστηματικού ελέγχου, διότι αυτό πλέον δεν αποδίδει. Σημειωτέων δε, δεν αποδίδει σε αυτή τη φάση. Γιατί, γιατί πλέον έχει εμβολιαστεί η νοσή σε ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Έχουμε άλλα δεδομένα πλέον και ειδικά και μετά το καλοκαίρι, όπου προφανώς μεγάλο. Αριθμό ενώ ε, και έχει νοσήσει καθόλου αυτό το διάστημα. Άρα πάμε σε μια νέα φάση όπου βλέπετε ότι πλέον δεν υπάρχουν ουσιαστικά ε, μέτρα όπω υπήρχαν προηγουμένω. Εδώ είμαστε όμω σε επόμενε μέρε για να οριστικόποιήσουμε τα πρωτόκολλα. Πάντοτε σε πολύ στενή συνεργασία με του ειδικού, με του γιατρού. Αναφορικά με το τι θα συμβεί σε περίπτωση που παιδί βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, η Νίκη Κεραμέο άφησε να εννοηθεί πω η διαδικασία που θα ακολουθείτε δεν θα απέχει από αυτά που ισχύουν για την κοινωνία. Πάμε σε μια ε, όσο το δυνατόν πιο κανονική σχολική χρονιά, με ένα πρωτόκολλο όσο πιο ήπιο γίνεται για την, ε, για την κανονικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σχολεία μα ανοίγουν με την καλύτερη δυνατή κατάσταση του προσωπικού όλων των τελευταίων χρόνων, δήλωσε ο Υπουργό Παιδεία, αναφερόμενοι στου μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών, που την τελευταία διετία έχουν ξεπεράσει του 20.000. Για 12 χρόνια δεν είχε διοριστεί ούτε ένα εκπαιδευτικό. Από το 2008 μέχρι το 2020 δεν είχε διοριστεί ούτε ένα εκπαιδευτικό. Εμεί είχαμε ήδη διορίσει 16.200, τώρα διορίσαμε σχεδόν 8.500 εκπαιδευτικού. Άρα ενισχύουμε διαρκώ, εμπλουτίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό τη εκπαίδευση. Και να όμω υπάρχουν. Και να ναι. θα υπάρχουν. Έχουν γίνει διορισμοί και εκεί που δεν έχουν καλύψει ενδεχομένω αν υπάρχουν άλλε ανάγκε, αν υπάρχουν άδειε εκπαιδευτικών και το καθεξής, υπάρχουν και προσλήψει αναπληρωτών. Προσελήφθησαν προχτέ σχεδόν 32.000 αναπληρωτέ εκπαιδευτικοί.